έχω πει επανειλημμένως, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι πρόκειται για μια εθνική κρίση και γι' αυτό πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με εθνικά κριτήρια. Και ήταν πεδίο δόξης λαμπρό αυτή η ψηφοφορία σήμερα, να μπορούσε το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του να ομονοήσει, έτσι ώστε με αυτή την συνεργασία, την απαρχή αυτής της συνεργασίας, να μπορέσουμε να περάσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους δανειστές ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν διαχειρίζεται τις τύχεις αυτής της χώρας δεν θα υποκύπτει σε ομούς εκβιασμούς και σε εχθρικές ενέργειες απέναντί μας. Βλέπετε ότι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια έρχεται ο κύριος Μοσχοβησή και ο κύριος Πιτέλα. Ο κύριος Μοσχοβησή ξεκάθαρα μίλησε για την Ελλάδα ότι δεν μπορεί να καταδικαστεί σε μια αιώνια λιτότητα και ο κύριος Πιτέλα, αντίθετα σε αυτά τα οποία ακούμε το τελευταίο 24ωρο εδώ εντός των τυχών, ότι πίσω από αυτή την απόφαση κρύβεται το διαβολικό χέρι του Βόλφαντ Σόιμπλε. Πόσο πιο ξεκάθαρο θα μπορούσε να είναι. Γι' αυτό σας καλέσαμε, γιατί σήμερα διαβάσαμε μία ανάρτηση στο Facebook, στο προσωπικό σας λογαριασμό, όπου λέτε ότι η Ευρώπη δεν είναι τσιφλίκι του Σόιμπλε. Μπορούμε να δούμε λίγο την ανάρτηση. Εδώ είναι η ανάρτησή σας. Μάστε. Πείτε μας. Είναι τσιφλίκι του Σόιμπλε η Ευρώπη ή δεν μπορεί να είναι? Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να είναι τσιφλίκι του κύριου Σόιμπλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο η χώρα. Γιατί αν διαβάσετε, αναφέρομαι γενικότερα για το πρόβλημα που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναρωτιέμαι πολλές φορές. Δεν έχει πάρει τα μηνύματα ο κύριος Σόιμπλε. Δεν πήρε το μήνυμα της εξόδου της Βρετανίας με το Brexit. Δεν πήρε τα μηνύματα από τα ακροδεξιά αυτά κινήματα, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ευρώπη, με την απειλή που υπάρχει και στη Γαλλία στους επόμενους μήνες και πολύ περισσότερο με το πρόσφατο δημοψήφισμα στην Ιταλία. Πρέπει επιτέλους να αλλάξει ρότα σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά σε όλες αυτές τις περιστάσεις που παρουσιάζονται ο κύριος Σόιμπλε είναι αυτός που τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες κρύβεται από πίσω. Δεν μπορούμε να διδαχθούμε και από τα παραδείγματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπετε ότι η συνολική αντιμετώπιση, μας τα είπε και ο κύριος Ομπάμα όταν ήταν εδώ. Μας τα είπε και από κοντά. Έτσι, η αντιμετώπιση στην οικονομική κρίση, στη βαθύτατη αυτή οικονομική κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν μέσω της νομισματικής χαλάρωσης αλλά και άλλων πολιτικών που, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια τα δικά μας, ο επιμελητηριακός θεσμός υποστηρίζει στεναρά τα τελευταία 7 χρόνια. Είδαμε ακριβώς το αντίθετο. Και των ελλειμμάτων που εδώ το έχουμε κάνει γύψο και μα είδατε και τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Ντράγκη, από την ομάδα Σόιμπλε, στο ξεκίνημα ή τουλάχιστον στην προετοιμασία την οποία είχε κάνει, και θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστή η χρονική επιλογή του κύριου Ντράγκη σε ό,τι αφορούσε το πρόγραμμα της νομισματικής χαλάρωσης από τον κύριο Σόιμπλε και την παρέα. Η συντριπτική πλειοψηφία του επιχειρήν στη χώρα είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και αυτούς εκπροσωπώ. Σε καμία των περιπτώσεων εμείς δεν έχουμε ταχθεί υπέρ κανενός μνημονίου. Εμείς μιλούσαμε για ένα μνημόνιο από το 2010, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ένα μνημόνιο όμως το οποίο θα είναι σχεδιασμένο από τους Έλληνες για τις ανάγκες των Ελλήνων. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Έχουμε ταχθεί με όλες τις κυβερνήσεις απέναντι σε αυτές τις μνημονιακές πολιτικές. Και να σας πω και κάτι, θεωρώ ότι έχουμε δικαιωθεί με την εξής έννοια. Όταν το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ 2 ετών, με την επιτροπή στην οποία είχε αναθέσει έτσι ώστε να εξερευνήσει το μείγμα της οικονομικής πολιτικής το οποίο είχε ασκηθεί στη χώρα μας, αν ήταν σωστό ή λάθος, και οι δύο επιτροπές απεφάνθησαν ότι ήταν το λάθος μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Δεν σας κρύβω τότε, ανέμενα να δω και τις προτάσεις για την αλλαγή αυτού του μείγματος. Δεν το είδαμε ποτέ. Και συνεχίζουμε σε αυτή ρότα. Το 2018 έχουμε το περίφημο θέμα του πλεονάσματος, του 3,5%, που και εκεί βλέπετε ότι υπάρχει μια αιμονή τουλάχιστον από την Γερμανία, όταν σήμερα η βασική παραγωγός πλεονασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια η Γερμανία. Ήλια. Με πόσο, προσέξτε, με ένα 0,8%. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να περιμένεις την κρατεά Γερμανία να έχει 1,8% πλεονάσματα και να έχει την απέτηση από την κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία σήμερα να έχει 3,5% ανέφικτο.